μέσω της δικηγόρου της προειδοποιητική επιστολή προς όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ειδικότερα αναφέρει: «Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, παρακαλώ, όπως το πλαίσιο επίδειξε στοιχειώδου σεβασμού στην προσωπικότητά μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου, καθώς και για την προστασία του ανήλικου ιού μου. Θα ήθελα από εδώ και στο εξής να μην γίνεται καμία αναφορά λεκτικά ή με εικόνες στο πρόσωπο και στο όνομά μου, καθώς και στο πρόσωπο και το όνομα του ανήλικου ιού μου. Οφείλετε να κατανοήσετε και να σεβαστείτε το γεγονός ότι εγώ, σε αντίθεση με τον σύζυγό μου, Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν ήμουν ποτέ και δεν είμαι δημόσιο πρόσωπο, ούτως ώστε να ασχολείστε μαζί μου και σε κάθε περίπτωση να έχω τη δυνατότητα να μείνω με δημόσια και να απαντώ στις όποιες δημοσιεύσεις σας και αναφορές στο όνομά μου. Ως εκ τούτου, η ενασχόλησή σας με οποιονδήποτε τρόπο με την προσωπική μου ζωή, χωρίς την άδειά μου, με προσβάλλει και δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά μου, την κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική μου ζωή και για το λόγο αυτό βλάπτει την τιμή και την υπόλοιψή μου. Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ορυτά ότι επιθυμώ να απέχετε από εδώ και στο εξής από οποιαδήποτε αναφορά στο όνομά μου και ενασχόληση με το πρόσωπό μου, καθώς και με το ανήλικο τέκνο μου. Αλλιώς, σε αντίθετη περίπτωση, σας δηλώνω ότι θα προβώ στην προάσπιση των άνω δικαιωμάτων μου με κάθε νομιμό τρόπο.